Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με αυτό που θα τελειώσω κιόλας, ότι εκτιμώ ότι αυτά τα 3,5 χρόνια εγώ ως πρόεδρος της Βουλής και οι συνάδελφοι του Προεδρείου εκτελούμε τα καθήκοντά μας με απόλυτη θεσμική προσήλωση, με απόλυτη θεσμική προσήλωση. Το λέω έτσι και θα το πω και στο τέλος. Και γι' αυτό ακριβώς, όποιος ή όποια πολιτική δύναμη ευλόγως κατά το Σύνταγμα έχει ένσταση σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε με τον τρόπο που το κάνουμε, έχει κάθε τρόπο να λειτουργήσει ανατρεπτικά, αποτρεπτικά για το καλό της Βουλής, καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας. Διότι δεν είναι σωστό 4-5 φορές τα τελευταία 2 χρόνια μέσω διαρροών και μέσω διάφορων ανίκιων πεζοδρομιακών εκφράσεων. Θυμάμαι γραφείο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης που γράψε να μην ξύνεται πολύ στην κλίτσα του Τσομπάνη ο πρόεδρος. Και διάφορα άλλα τα οποία πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά, διότι όσο μεγάλες αντιπαραθέσεις κι αν έχουμε εδώ πέρα μέσα, η φρασιολογία μας, καθέναν ας πούμε, μας τιμά και εν πάση περιπτώσει την προσέχουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν, σας επαναλαμβάνω, επί διετία να στοχοποιούμε από συγκεκριμένο κόμμα, εν προκειμένου από την αξιωματική αντιπολίτευση, με αιτιολογημένα ή ανέτια πράγματα. Σέβομαι όλες τις ενστάσεις ή τις υποδείξεις που γίνονται ή και τα επιχειρήματα που υπάρχουν, και αυτό να δημιουργεί μια αχλή που να φτάνει σε κάποια αδιέξοδο. Άρα λοιπόν πιστεύω, το λέω για τρίτη φορά, ότι και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι αντιπρόεδροι, δηλαδή το Προεδρείο, με εξαιρετική θεσμική προσήλωση αυτά τα 3,5 χρόνια, και πιστεύω και από εδώ και πέρα, κάνουμε το έργο μας. Το λέω ευθύτατα. Πρέπει αρκετά πράγματα σήμερα που ετέθησαν, λόγω κλίματος έτσι υπόθηκε, από αυτό το βήμα να τα διευκρινίσουμε. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για θέματα που αφορούν στη Βουλή, παρότι γράφω πολύ, λέω, πηγαίνω και σε εκπομπές και σε ραδιόφωνα, ουδέποτε για θέματα παραλαμβάνω που αφορούν τη Βουλή ή ακόμα από τα θέματα αστυνόμευσης μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν τοποθετούμε παρά από του βήματος αυτού ή στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Μερικά πράγματα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Πράγμα πρώτο. Σε σχέση με την κινητικότητα βουλευτών που έχει υπάρξει σε αυτή την τελευταία σύνοδο ιδιαίτερα, αλλά και στις προηγούμενες συνόδους της Βουλής. Δεν θα αναφερθώ σε προηγούμενα παραδείγματα. Τι έγινε στις κυβερνήσεις που ήταν στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, ποια κόμματα γίναν, πόσοι βουλευτές φύγανε, ήρθαν, κάναν κτλ. Δεν με ενδιαφέρει το συγκριτικό στοιχείο. Με ενδιαφέρει να φύγουμε από τη συνωμοσιολογία. Να αντιληφθούμε όλες και όλοι πως όταν βρισκόμαστε σε μία οκτακομματική Βουλή, είμαστε στην τέταρτη σύνοδο, την οποία δεν την έχουμε ζήσει τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Βρισκόμαστε ενώπιον κορυφαίων ζητημάτων, συνταγματική αναθεώρηση που είπατε κύριε Πρόεδρε που ξεκινά την άλλη εβδομάδα, και βρισκόμαστε και αντιμέτωποι, δηλαδή αντίθετοι ως πολιτική έκφραση της κοινωνίας, σε μεγάλες εκκρεμότητες, παραδείγματος χάρη εθνικές εκκρεμότητες, όπως το ζήτημα των Πρεσπών, που διχάζει, διαιρεί, δημιουργεί συνειδησιακά προβλήματα. Οι βουλευτές είναι έξω από αυτό το κλίμα. Πού είναι οι βουλευτές? Εγώ θα υπερασπίσω όλους τους βουλευτές και τις βουλεύτρες, βουλευτές, κυρίες και κυρίους βουλευτές, που κάνανε οποιαδήποτε νέα θεώρηση της πολιτικής τους θέσης και στάσης προς οποιοδήποτε κόμμα ή προς το χώρο των ανεξαρτήτων. Φεύγω από τους έξι και τα λοιπά. Θα έρθω ίστα. Σας υπερασπίζω, διότι ακριβώς αυτά που γίνονται με την έννοια της πολιτικής σημαντικότητας και της περιόδου που διανύουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι τόσο σημαντικά που προφανώς αναδιαμορφώνουν ενδεχομένως, δεν ισχύει για μένα ή για το ΚΚΕ όπως είπε προηγούμενο ο κ. Παφίλης, πάντως αναδιαμορφώνουν
συνειδήσεις, πολιτικές επιλογές κτλ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φύγουμε από τη συνωμοσιολογία. Πόσα πήρε, τι έγινε, πώς το είπε, πόσο θα βάλει στα ψηφοδέλτια ο Μητσοτάκης μεθαύριο από αυτούς που ήδη ήρθαν ή που θα έρθουν. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρέπει να καταλάβουμε το τι περνάμε, πώς το περνάμε και να μπορέσουμε από κοινού θεσμικά να το αντιμετωπίσουμε. Δεύτερο, σε σχέση με, τις επιστολές οι οποίες υπήρξαν. Λυπάμαι πάρα πολύ, πραγματικά, διότι δεν μπορώ προφανώς είτε να παρεμβαίνω σε ραδιόφωνα και σε κανάλια, ας πούμε, να διορθώνω πράγματα ή κάνω, αλλά ακούω όλες αυτές τις μέρες, ενώ και από χθες, το εξής. Κανείς δεν λέει, προηγούμενα ακούστηκε μόνο από τον κύριο Παρασκευόπουλο και από κανένα δύο άλλους συναδέλφους, πως οι συνάδελφοι αυτοί στις ατομικές τους επιστολές λένε σαφώς εκτός από τα νομοθετήματα που έχουν ονομαστική ψηφοφορία. Δηλαδή όλα τα νομοθετήματα πάνω στα οποία υπάρχουν νομοσχέδια, πάνω στα οποία υπάρχουν σοβαρές αντιστάσεις, ενστάσεις και που κάθε βουλευτής καλείται προσωπικά να τοποθετηθεί με την ολομέλεια παρούσα. Η ανάγκη αυτή πώς πρόκυψε? Δεν ήμασταν εμείς όλοι εδώ? Τα κυλιά σιγά. Πριν από μία εβδομάδα λοιπόν ήταν το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ. Το θυμόμαστε, το θυμόμαστε. Όπου κατά την παραδοσιακή μέθοδο με την οποία η Βουλή εκφράζεται, δεν είναι πουθενά στον κανονισμό, ούτε η έννοια της δεδηλωμένης υπάρχει μετά τη δεύτερη μέρα των εκλογών. Το λέω μήπως ακούνε και από το κοινοβουλευτικό και αλλού, έτσι ψύχρεμα, ήρεμα, λιγάκι όλοι μας να τα μαθαίνουμε. Επαναλαμβάνω, κατά την κοινοβουλευτική πρακτική, δηλώνουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και τεκμηριώνει το Προεδρείο, αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος προηγούμενα, το τεκμήριο της πλειοψηφίας με βάση τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Και έτσι δεν έχει ούτε συνεχής ονομαστικές ψηφοφορίες, ούτε είναι ανάγκη να είναι ο βουλευτές εδώ, ή έστω το 75 που λέει ο κανονισμός, διότι λέει κάτι. Να είναι 75, να μην είμαστε 5. Δεν πειράζει. Το έχουμε τσουλήσει έτσι. Και σωστά. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο? Υπήρχε πλειοψηφία. Διότι κατά την κατάθεση των απόψεων, ο μεν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπούσε τους 145 βουλευτές, οι δε άλλοι όλων των άλλων κομμάτων αθρηστικά ήταν 133. Πλην όμως, όλοι αντιλήφθησαν και γνωρίζαν και καταλάβαμε ότι καθώς υπάρχουν 16 συνάδελφοι πλέον στη χωρία των ανεξαρτήτων, κάτι έπρεπε με έναν τρόπο να διορθωθεί. Κάτι έπρεπε να τονιστεί και πήγαμε την άλλη μέρα και έγινε μια διαδικασία η οποία πάλι είχε μια ρητορική μέσα της άνευ προηγουμένου, ας πούμε διωγγώσεις πραγμάτων, διαφωνιών, τα αφήνω αυτά δίπλα. Κάναμε την άλλη μέρα μια διαδικασία και κάναμε μια ψηφοφορία ονομαστική που είχε το γνωστό αποτέλεσμα. Διότι όπως υπόθηκε προηγούμενα κατά κόρον και δεν έχει αμφισβητηθεί και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον στους τελευταίους 7 μήνες, δεν έχει ξαναγίνει, έχει πάρει 3 φορές εμπιστοσύνη της Βουλής. Και είπαμε τότε, θυμάστε, είχαμε σηκωθεί, διότι είναι διάλογος μέσα στο κοινοβούλιο, ότι να πηγαίνουμε παντού σε ονομαστικές. Μία λύση. Είστε στη διάσκεψη στον πρόεδρο, λέει, παιδιά, τι γίνεται, εδώ έχουμε και δουλειές, ας πούμε, έξω να κάνουμε. Να προσεγγιστεί το ζήτημα με μια συνένεση ευρύτερη, εφόσον θα υπάρχει η διάθεση από πλευράς άλλων βουλευτών να δηλώσουν, όπως δήλωσαν τελικά οι 6 συνάδελφοι, ότι έχοντας ψηφίσει πολλές φορές, ας πούμε, έχοντας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης και πρόσφατα, στα νομοσχέδια που δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία και δεν προκαλείται ονομαστική ψηφοφορία και στα οποία προφανώς και σε οποιοδήποτε από αυτά, διότι εγώ δεν το αποκλείω αυτό, μπορεί να έρθουν και νομοσχέδια που να έχουν λεπτά ζητήματα, παραδείγματος χάρη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι πια τα μνημόνια ή τα μη μνημόνια, υπάρχουν διάφορα, δεν είναι μόνο οι πρέσπες. Προφανώς μπορεί οποιοδήποτε εξ αυτών, όπως και οποιοδήποτε εξημών, να πει εγώ αυτό δεν το ψηφίζω κτλ. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Έτσι ώστε από κοινού να είναι τεκμαρτό, να υπάρχει το τεκμήριο, πως όταν οι συνάδελφοι λένε κάθε κόμμα τι λέει, να γνωρίζουν
ότι από τους 16 μεθαύριο μπορεί να είναι 6, μπορεί να γίνουν λιγότεροι ή 24. Δεν μπαίνω στην αριθμητική αυτή. Ανεξαρτήτων, υπάρχουν τουλάχιστον 6 οι οποίοι με μία αρχική δήλωση θεωρούν ότι ψηφίζουν το νομοσχέδιο που φέρει η κυβέρνηση. Έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αντιδικία και να μην γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες κτλ. Περί αυτού πρόκειται. Ανταυτού υπάρχει μία ρητορική περί παρακμής, περί ευθελισμού, μία ρητορική που κανιβαλίζει τους συναδέλφους, τους 6, με ερωτηματικά και με άλλα πράγματα. Με συγχωρείτε κύριε Τσιάρα, δεν μιλάω μόνο από την πλευρά σας τι έχει γίνει. Μιλάω και για δημόσιους εκβιασμούς και για αφιερώματα και για πακέτα που θέλουν να μακελέψουν ή θέλουν πολλαπλά να στοχοποιήσουν συναδέλφους και στα οποία θα πρέπει να είμαστε όλοι από τη μία πλευρά και να μην επιτρέπουμε αυτή την κατάσταση. Λέω λοιπόν, αυτό είναι εφτακάθαρο. Περί αυτού πρόκειται. Όποια πολιτική δύναμη θεωρεί ότι η παρούσα κυβέρνηση προφανώς δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, κάνει τη σχετική συνταγματική διαδικασία. Έχει περάσει και το εξάμεινο κτλ. Προς τι όλοι οι άλλοι αχλοί? Θύχτηκε η δημοκρατική ευαισθησία σε σχέση με ποιο πράγμα, αφού ακριβώς υπήρξε αυτή η πρόνοια για να θεραπευτεί αυτό που όλες και όλοι από κοινού είδαμε και αντιμετωπίσαμε. Και έρχομαι στο θέμα της επιστολής του Πρωθυπουργού. Εδώ πια πραγματικά σας λέω αδυνατό να παρακολουθήσω αυτά τα οποία έχουν υποθεί από χθες. Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας με την πυκνότατη παρουσία του επί 3,5 χρόνια στην Ελληνική Βουλή, σε αντίθεση με το πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν άλλων πρωθυπουργών, διότι και στο παρελθόν υπήρχαν και άλλοι πρωθυπουργοί που είχαν μια πυκνή παρουσία και συμμετοχή στα δρόμενα, αλλά ο πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας έχει μια εξαιρετική παρουσία από πλευράς συνέπειας μέσα στο κοινοβούλιο, σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα. Όπως επίσης έχει και δικαίωμα να κάνει και αναφορές, και το γνωρίζετε καλύτερα. Εμού, διότι είστε παλαιότεροι. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει και αναφορές με επιστολές ή με αναφορές που να διαβάζονται προς την Ολομέλεια και να λέει ότι εγώ για αυτό το θέμα που έχει ανακύψει δημοσίως η άποψή μου είναι αυτή και θα παρακαλούσε αυτό. Διότι είναι και πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου. Σας λέω αδυνατό να καταλάβω πώς παραδείγματος χάρη σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαπολωστή φορά, και με φρασιολογία σας λέω τώρα, ο υπάλληλος, ο τέτοιος, απογραμμένο κείμενο, αναφέρθηκε σε μένα, ότι δεν επιτελώ το θεσμικό μου ρόλο, διότι έπρεπε κανονικά να επιστρέψω στους 6 συναδέλφους τις επιστολές τους και στον Πρωθυπουργό την επιστολή του. Σας λέω ευθύτατα. Εγώ στην πρόκληση και στην πρόσκληση να λειτουργήσω αντιθεσμικά και να συνεργήσω εναντίον της πλειοψηφίας της Βουλής και εναντίον του Πρωθυπουργού, όχι δεν πρόκειται να συνενέσω, θα το θεωρούσα το έσχατο θεσμικό ατόπιμα και θα παρετιόμουν. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Ή είμαστε θεσμικά προσιλωμένοι και με έναν τρόπο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, ή αν είμαστε υπάλληλοι, κομματοτάδε κτλ. Το τι έχω ακούσει, ενώ και από κορυφαία στελέχη αυτές τις μέρες δεν λέγεται. Τότε καλούμαστε να συμπεριφερθούμε διαφορετικά. Δηλαδή τι, να στραφούμε εναντίον της πλειοψηφίας. Αυτή είναι η πρόσκληση. Και αυτή η πρόσκληση προφανώς δεν εμπεριέχει ίχνος θεσμικής ευπρέπειας και ίχνος από πλευράς ιστορικότητας θεσμικής προσήλωσης. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα ζήτημα, στο οποίο έρχομαι, είναι το τέταρτο που θέλω να διευκρινίσω,
και που αφορά, περίμενα πραγματικά να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση, στη λειτουργία της Βουλής, ενώ για τις περίφημες διατάξεις που θα ερχόταν στον κανονισμό κτλ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρξε καμία διάταξη, καμία πρόταση από μέρους μας, η οποία να έχει μοιραστεί ή να την έχουμε δημοσιοποιήσει πριν την Επιτροπή Κανονισμού. Όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε τι θα μπορούσε να θεραπευτεί για το καλό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Εν προκειμένου, είναι σαφές και δεν θέλω να αναφερθώ και σε ιστορικά παραδείγματα ονοματίζοντας τουλάχιστον 4 από κορυφαίους πολιτικούς τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι μείνανε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα ή κορυφαίοι πολιτικοί, έτσι, της χώρας. Πολλοί, αρκετοί μάλλον. Στους οποίους υπήρχε ένας εξαιρετικός σεβασμός από το Κοινοβούλιο. Με κοιτάτε, θέλετε να πω ονόματα? Ζήγδης, Ηλιού, Μαρκεζίνης και άλλα. Το γνωρίζετε. Λοιπόν, αφού τροποποιήθηκε λόγω των πολιτικών εξελίξεων η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας ηγούντο κατά την διαπίστωση της δεδηλωμένης, δηλαδή το βράδυ των εκλογών, ύστερα, σε κάποιους μήνες, έμειναν ως μονάδες, ως δύο, ως τρεις, και ουδείς διανοήθη να τους βγάλει εκτός σειράς και των ελάχιστων προνομίων, ονομάστε τα, για να μπορούν να λειτουργούν ως αρχηγοί ενός κόμματος μέχρι να διαπιστωθεί στις επόμενες εκλογές ότι δεν μπορούν να είναι, ας πούμε, αρχηγοί αυτού του κόμματος. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό θέλαμε να θεραπεύσουμε. Θα μιλήσω με ονόματα για να είμαστε σαφείς. Για τον κύριο Θεοδωράκη και το ρόλο του, που έχει ένα κόμμα, έχει κατέβει 2-3 φορές σε εκλογές, τη χάνει της κρατικής επιχορήγησης, είναι στο ΕΣΟΥΡΟΥ στις λίστες του πόσο κάθε κόμμα δικαιούται στα μίντια κτλ. Να μπορεί να λειτουργεί σαν αρχηγός κόμματος, διότι το κόμμα, η Βουλή δεν έχει κανένα δικαίωμα να το καταργήσει. Είναι θέμα λαϊκής κυριαρχίας από εκλογές στις εκλογές. Είναι άλλο η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άλλο η κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία είπαμε και είπα και εγώ τη μόνη φορά που μίλησα πριν την Επιτροπή Κανονισμού, ότι δεν προτιθέμαστε να παρέμβουμε επί των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αν χρειαστεί κάτι, θα περιμένουμε μια γνωμοδότηση, την οποία θα συζητήσουμε, αν και εγώ έχω άποψη για το τι λέει ακριβώς ο κανονισμός, δεν παίζει ρόλο. Δεν έπρεπε αυτά τα δύο, τα απομπλέξαμε. Ήτανε πρόνοια προσπάθεια για να, έτσι ώστε και αν στο προσεχές μέλλον υπάρξουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και άλλα κόμματα τα οποία θα στερηθούν τις δυνατότητες της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο που ξέρουμε, διότι δεν μπορεί να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα λιγότερη από 5, που πρέπει να έχει αντιπρόεδρο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, εισηγητή, αρχηγό. Την ΑΒ θα πούμε τώρα μεταξύ μας. Αλλά να υπάρχει μια πρόνοια, μια προσθήκη στον κανονισμό, ότι, εν πάση περιπτώσει, κατά αναλογία και τα λοιπά, μπορούν και αυτοί όσοι είναι εξ αυτών των αρχηγών να τη χάνουν μια διακριτική μεταχείριση όταν παίρνουν το λόγο. Περί αυτού επρόκειτο. Όλη η θεσμική εκτροπή, όλη η υποπλία στην οποία από τον αγαπητό τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο προηγούμενα με τη γλαφειότητά του μέχρι αρκετούς από εσάς περιγράψατε από βήματος της Βουλής, διότι προφανώς θέλετε να φτιάξετε ένα σκιάχτρο ώστε να νομοποιήσετε να υπάρξει ένα δημοκρατικό θουφυλακή το στοματί μου μέτωπο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ εν όψη της εκλογικής διαδικασίας. Όλοι το αντιλαμβάνονται. Με πρόσχημα πράγματα τα οποία όλοι θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε ή είναι εύλογα μέχρι αυτονόητα. Αυτές είναι οι αλήθειες, οι οποίες βέβαια δεν συζητιούνται στα πάνελ, στα ραδιόφωνα, στις δηλώσεις τις μεγαλόσχημες των αρχηγών κτλ. Ενώ σε σχέση με αυτά που γίνανε. Επιτρέψτε μου να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο σχεδιασμός, το αφήγημα για να παρουσιαστεί μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι ισχυρή, παρότι πέρασε αυτούς τους σκόπελους οι οποίοι υπήρχαν, έτσι, ο Αύγουστος, ο προϋπολογισμός, ύστερα η έξοδος στις αγορές, ύστερα τα επιμέρους μέτρα και νομοσχέδια που ήρθαν, όλος αυτός ο σχεδιασμός να παρουσιαστεί ανίσχυρη και σε δημοκρατική θεσμική εκκρεμότητα
Προσέξτε την επικινδυνότητα και μιλάτε περί Χρυσής Αυγής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η λογική αυτή, η ρητορική αυτή, ο σχεδιασμός αυτός, το αφήγημα αυτό, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που τι να κάνουμε, θα μείνουν μερικούς μήνες ακόμα, άλλοι λένε 4, άλλοι 8, 9 κτλ. Αλλά να ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση. Μειοψηφία είναι. Και κάνουν κόλπα με ρετάλια και με διάφορους, ας πούμε, περιφερόμενους για να κυβερνάνε τη χώρα. Τι ωραίο σήμα. Διεθνώς, στην πολιτική ζωή του τόπου, στην κοινωνία που έχει τα χίλια βάσανα και που ξέρουμε και από τα ευρωπαϊκά τώρα που γίνονται ότι είναι έτοιμη να θεωρήσει ότι συνολικά η πολιτική ζωή του τόπου και συλλήβδινοι οι πολιτικές δυνάμεις και συλλήβδινη η δημοκρατία και το κοινοβούλιο είναι άχρηστα. Τι ωραία ρητορική. Θα μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε, ότι εντάξει, τι να πω τώρα, ότι το γάρ πολίτης λήψεως γεννάει παραφροσύνη ή αμηχανία ή το τέτοιο. Είναι επικίνδυνο όμως, το καταλαβαίνουμε. Είναι επικίνδυνο να εντοπίσετε, έχετε κάθε υποχρέωση και έχουμε όλη υποχρέωση να εντοπίζουμε τα λάθη, τις αδυναμίες, τα ολισθήματα, τη φρασιολογία, τις ακρότητες, αλίμον. Και να συνυπάρχουμε μέσα από αυτό και μέσα από τις αντιπαραθέσεις μας. Όχι όμως μια τέτοια ρητορική η οποία οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες είναι σε βάρος της δημοκρατίας. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Πρωθυπουργός αισθάθηκε την ανάγκη να δηλώσει κάτι που αισθάνομαι και εγώ να το πω από αυτό το βήμα. Δεν εκβιαζόμαστε και δεν μπορεί κανείς να μας εκβιάσει. Και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο θα πέσει στο κενό, αλλά θα οδηγήσει και τους εμπνευστές της κυριολεκτικά και στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, αλλά και στο περιθώριο γενικότερα της δημοκρατίας μας. Αυτό ας το κρατήσω. Και να κλείσω με το εξής, διότι πιστεύω και ότι τα άρθρα του κανονισμού πρέπει να υπερψηφιστούν, σημείωσα του κυρίου Κεγκέρογλου για το 12 και 19 που αφορούν και προσωπικό της Βουλής. Σημειώνω με αρνητική έκπληξη τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν θέλω να καταθέσω στα πρακτικά του Ιουλίου αυτής της συνεδρίασης του κανονισμού ότι ο κύριος Τραγάκης είχε πρωταγωνιστήσει, με θετικό πρόσημο το λέω, στο να τεθούν και τα δύο ζητήματα που αφορούν σε προσωπικό, είτε τους ειδικούς φρουρούς, είτε τους αποσπασμένους. Και εκπλήσωμαι πραγματικά. Η δε δικαιολόγηση, ξέρετε, μέσα σε αυτό το κλίμα, εμείς δεν μπορούμε να συζητάμε αυτά. Είναι πρωτοφανής. Είναι απίστευτη. Διότι αυτή η χώρα και αυτό το κοινοβούλιο, αν μη τι άλλο, τα τελευταία 10 χρόνια έζησε κλίμα για το οποίο θα γίνονται διδακτορικά τα επόμενα 40 χρόνια από τους φοιτητές. Και μπορέσαμε και πορευτήκαμε. Και εμείς και εσείς και άλλοι, είναι δυνατόν τώρα? Περί αυτού πρόκειται? Επιτρέψτε μου, και δεν κάνω ερμηνεία προθέσεων, σήμερα ήταν μια επιλογή να μπει ένα πετραδάκι ακόμα σε ένα παζλ για τη δημιουργία όξυνσης, κορύφωσης, διχασμού εν ώψη και των προσεχών πολιτικών αναμετρήσεων και στη χώρα και μέσα στη Βουλή. Κρατήστε το αυτό. Εγώ δεν εισηγούμαι, παρότι αυτά θέλουν ευρύτατη συνένεση. Και παρότι πάντοτε θέλαμε να διαμορφώσουμε ευρύτατες συνενέσεις. Σας το είπα προηγούμενα και για τη διάταξη για τους αρχηγούς. Τελικά την αποσύρωμε. Αφού κανένας δεν βγήκε δημόσια να στέρξει, ούτε όσοι θα έπρεπε να καταλάβουν τι εννοούμε για το καλό όλων μας, ούτε αυτοί που τους αφορούσε. Ουδής βγήκε να στέρξει. Μας λέγανε ναι, κάντε το, καλά είναι, αλλά ξέρετε και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε τώρα. Λοιπόν, το αποσύραμε. Εγώ δεν θα το αποσύρω. Δεν παίρνω την ευθύνη το 12 και το 19 να το αποσύρω. Διότι μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για υπαλλήλους, μιλάμε για ζωές, μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για υποχρεώσεις, μιλάμε για δεσμεύσεις που έχουμε πάρει εδώ πέρα μέσα και δεν βάζω στον τακτικισμό αυτή την ιστορία. Το 12 και το 19 λοιπόν θα μείνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω με το εξής. Εάν προκληθεί συζήτηση γενικευμένη για το τι κάνουμε και πώς συμπεριφερόμαστε μέσα στη Βουλή και τη θεσμική μας προσήλωση, θα είναι μια ευκαιρία, δεν την επιδιώκω, δεν την προκαλώ, να είμαι σαφής, αλλά θα είναι μια ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά. Απλώς σήμερα θα πω ότι είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που θα άξιζε τον κόπο κάποτε που θα έχουμε ώρα ή κάποτε που θα αναγκαστούμε, αν πάμε σε πρόταση δυσπιστίας για το πρόσωπο του Προέδρου, να πούμε το τι Βουλή παραλάβαμε και ποια βήματα έχουν γίνει εδώ πέρα μέσα. Δεν έχουμε κάνει ούτε νήξη για αυτά. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κάνει ούτε νήξη για το πώς και ποιοι και πώς είχαν στελεχώς άξια στελέχη, που όλοι έρχονται από εδώ και λένε τι άξιοι όλοι εσείς που μας βοηθήσατε κτλ. Αξιότατα στελέχη. Αλλά πώς γινόντουσαν οι προσλήψεις, οι κρίσεις, οι στελεχώσεις. Σε κάθε προεδρία πόσες εκατοντάδες, είναι λίγο ανατριχιαστικά τα νούμερα, φίλων και συναδέλφων και συνεργατών με τους οποίους εγώ πορεύτηκα αυτά τα 3,5 χρόνια και τους βγάζω το καπέλο μου και πορευτήκαμε χέρι-χέρι. Είναι λειτουργοί. Πλην όμως πώς ήρθαν, πώς μπήκαν και με ποια διαδικασία έγινε αυτό. Δεν μιλήσαμε για τον κανονισμό, επιτρέψτε μου να σας πω. Μιλάτε περί κανονισμού. Τι ωραία. Από πού ήρθατε. Από κόμματα τα οποία είναι, επειδή μιλάτε και για τη μεταπολίτευση, τυχαίνω επειδή είμαι πολύ παλιογέρος πια, να ξέρω τη μεταπολίτευση μέρα-μέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτές τις δεκαετίες, μιλάτε τα δύο κόμματα που ήσασταν εδώ πλειοψηφίες περί κανονισμού της Βουλής. Ναι, πόσοι ειδικοί κανονισμοί υπήρχαν. Διότι εγώ λέω ότι συντελέστηκε έργο. Είχε συντελεστεί έργο και στο μέρος Α και στο μέρος Β, στον κεντρικό κανονισμό. Πόσοι ειδικοί κανονισμοί υπήρχαν, σε πόσες υπηρεσίες της Βουλής, έξω από την γνώση και την ψήφο της Ολομέλειας. Πολύ. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι μαζί, με συνεργασία απόλυτη, απόλυτη συνεργασία, και με τον κύριο Τραγάκη και τον κύριο Τσιάρ και όλους, και τον κύριο Κακλαμάν και μόλις, με απόλυτη συνεργασία, πορευτήκαμε 3,5 χρόνια για να ενοποιήσουμε τον κανονισμό, να είναι όλος στη διαφάνεια και στη διάβγεια και να έχει ψηφιστεί κάθε άρθρο του εδώ πέρα μέσα. Αυτά για τον κανονισμό. Επειδή μιλάμε ότι στο πλαίσιο του κανονισμού έχουν γίνει κάποια τέρατα και κάποια σημεία, αν είναι δυνατόν. Για τις κρίσεις δεν είμαστε ο μόνος χώρος στην ελληνική επικράτεια που έκανε και ολοκλήρωσε πλήρως τη διαδικασία αξιολόγησης και πλήρως, σε όλα τα επίπεδα. Την επιλογή προσωπικού, από τον τμηματάρχη, τον προσωπάρχη μέχρι τον Γενικό Διευθυντή. Επαναλαμβάνω. Με τη βοήθεια και τη συνένεση και μαζί πορευτήκαμε. Αλλά, ήσυχα, δεν θα έχουμε 3 πρόσωπα και 3 ομιλίες και 3 αξάν και ρητορικές, διαφορετικές, άλλα να λέει το γραφείο τύπου, άλλο ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, άλλα ο τάδε βουλευτής, άλλα ο αρχηγός και άλλα να κάνουμε εδώ πέρα μέσα που τα κάνουμε καλά και τα κάνουμε από κοινού, λέω εγώ. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Είναι δικό σας θέμα, αλλά είναι και θέμα λειτουργίας του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου να πω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Και θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα ζητήματα, πλευρές της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Ακούστηκαν κάποια στοιχεία και απόψεις, έλεος. Ήταν λάθος του κύριου Παπαθεοδόρου που είπε περί της διάβγειας, της διαφάνειας και του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής. Διότι δεν αφορά το εδάφιο αυτό, είναι το από πάνω εδάφιο. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι λάθος, δεν πειράζει, αλλά πρέπει να το πω. Πρέπει να το πω. Σιγά να μην φοβόμαστε τι. Αφού το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλή αναρτά τις εκθέσεις του, τις φέρνει όπως και όλες οι άλλες και ανεξάρτητες αρχές, πηγαίνω σε όλες τις επιτροπές, γίνεται διάλογος, γίνεται συζήτηση, γίνονται διεθνείς συζητήσεις. Έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά ο ρόλος του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Θέλουμε να πούμε όχι λόγω του κλίματος. Ας πούμε όχι λόγω του κλίματος. Δεν θα λέμε
πως λέμε όχι για το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, επειδή ξαφνικά κάποιοι περίεργοι θέλουν να κρύψουν που έχουν κάποιον δικό τους, οι οποίοι ας πούμε δεν θα αναρτά τις εκθέσεις τους. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου αυτού του τύπου επιχειρήματα, όπως και άλλα επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν, διότι για αυτά που στέκουν προφανώς έχουμε το ευήκο νους από κοινό να τα δούμε. Άρα λοιπόν, κλείνω με αυτό που ξεκίνησα. Πιστεύω, εκτιμώ ότι με τη βοήθεια όλων ή των περισσότερων και πολιτικών δυνάμεων και προσώπων, εδώ και σίγουρα και του προσωπικού και των λειτουργών, δεν είναι απλό προσωπικό της Βουλής, συντελούμε ένα έργο σε όλα τα επίπεδα, το οποίο είναι θεσμικά απολύτως στέρεο, θεμελιωμένο και είναι υπέρ των θεσμών, υπέρ της Βουλής, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ιστορίας της πολιτικής ζωής του τόπου. Οι άναρθρες κραυγές και η ρητορική η οποία συστηματικά δημόσια ασκείται, σε αντίθεση με το τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, θα πέσει στο κενό, διότι όλα τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Η δε πρόκληση, διότι υφίσταμε και μια προσωπική συνεχή στοχοποίηση, η δε πρόκληση και πρόσκληση για το πώς θα λειτουργήσει κάθε παράγοντας θεσμικός και πολιτιακός, ας δει πρώτα τον εαυτό του, ας δει στον καθρέφτη του, ας δει πώς πρέπει να λειτουργούμε όλοι μας. Εγώ το προσπαθώ πάρα πολύ. Μπορεί να κάνω λάθη, μπορεί να κάνω πισωγυρίσματα, να μου τα εντοπίζετε, αλλά το να κουνάει το δάκτυλο ένας πολιτιακός παράγοντας στον άλλο πολιτιακό παράγοντα, λόγω του ότι έχει βάλει στο σχεδιασμό του μία ένταση, μία όξυνση και ίσως και μία διχαστική λογική, είναι ανεπίτρεπτο και πάντως δεν μπορεί να γίνει με τη ροφέα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ.